Χαίρετε, είμαστε εδώ πέρα με τον Μπάμπη, τον Μπάμπη του Βαρετιμίδη. Μπάμπη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση και απάντησες και τόσο άμεσα. Ευχαριστώ, παιδιά, για την πρόσκληση, καταρχήν. Και να πούμε ότι ο Μπάμπης έχει έρθει στην ώρα του. Γιατί? Γιατί στο αμάξι του έχει το σημαδάκι του αναπήρου και πάντα αυτά τα πάρκινγκ. Τα πάρκινγκ είναι ελεύθερα και βρήκες να παρκάρεις πολύ εύκολα. Πανεύκολα, παιδιά. Ήταν όλα άδεια. Έτσι. Δεν ήξερα πού να πρωτοπαρκάρω. Γιατί ξέρουμε ότι γενικά τα πάρκινγκ των αναπήρων δεν τα πιάνουν άλλοι. Άμα θα σου πω ότι ακριβώς από πίσω μου ήταν παρκαρισμένος με μηχανή ένας ομορφάντας, ωραίος, με το μαλλί γυαλισμένο. Και του λέω: συγγνώμη, λίγο να παρκάρω. Έχει κι αλλού, ψάξε. Η απάντηση. Έγινε αυτό, ε. Ναι, τώρα, εδώ που έρχομαι. Κοίτα, πολλές φορές σκέφτομαι ότι είναι και αυτό πολύ σοβαρό πρόβλημα, αλλά ίσως μένουμε μόνο σε αυτό. Ενώ από πίσω υπάρχουν τόσα χιλιάδες προβλήματα στο αναπηρικό κίνημα. Που εντάξει, εγώ δεν είμαι αναπηρός για να πω ότι θα βρω λύσεις για όλα και θα πονέσω όσο εσείς. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι ας μείνουμε σε αυτά και ας καταπολεμήσουμε και άλλες παθογένειες. Και της κοινωνίας, αλλά και του αναπηρικού κινήματος. Τι λες? Έτσι. Από εκεί που ξεκινάνε όλα. Στον αθλητισμό, γιατί είσαι και αθλητής, αλλά και στο αναπηρικό κίνημα γενικότερα, πιστεύεις ότι όλα είναι αγγελικά πλασμένα? Όλα θέλουν να είναι, να νομίζουν ότι είναι αγγελικά πλασμένα. Όχι, υπάρχει βρωμιά, όπως παντού, όπως και επίσης ωραία πράγματα, εντάξει. Αλλά δεν είναι όλα όπως θέλουν να παρουσιάζονται. Νομίζω αυτοί που ίσως θέλουν να τα παρουσιάζουν έτσι είναι αυτοί που νομίζουν και παρουσιάζουν τις αναπήρες ως αγγελάκια πλασμένα από τον Θεό, κατέβηκαν από τον ουρανό, ναι, και δεν έχουν πονηριά. Μου λείπει το φωτοστέφανο σήμερα, δεν το έφερα μαζί μου. Αλλά ναι, όχι ρε, εντάξει τώρα, μας παρουσιάζουν έτσι γιατί, για να μην τραβήξουν την προσοχή στο κακό κομμάτι που γίνεται, εντάξει. Μηδενιστής δεν είμαι, υπάρχουν και καλά πράγματα, εντάξει. Αλλά όπως σε όλους τους τομείς υπάρχουν και τα κακά. Έτσι, και για να μην παρεξηγηθούμε, αυτό που λέμε ουσιαστικά είναι ότι οι ανάπηροι άνθρωποι είναι και ότι όπως σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας και στις κοινωνικές ομάδες υπάρχουν και καλοί και κακοί, έτσι και στους αναπήρους. Ναι, έτσι ακριβώς εσύ. Δεν αλλάζει κάτι. Θέλουν να περάσουν αυτό το κομμάτι, ότι είμαστε διαφορετικοί, αλλά όχι. Είμαστε όλοι ίσοι, όλοι ίδιοι. Νομίζω ένας λόγος που θέλουν να περάσει αυτό το κομμάτι είναι ότι με αυτόν τον τρόπο κάποιος που δεν είναι ανάπηρος και σε παρουσιάζει ένα αγγελούδι, θέλει με αυτόν τον τρόπο να φανεί και ανώτερό σου. Ότι κοίτα, ναι, εγώ το λυπάμαι τον καημένο. Και ναι, εγώ είμαι ανώτερος του καημένου. Και ναι, επίσης γίνεται και το ανάποδο. Είμαστε ήρωες εμείς. Επειδή εγώ θα βγω να πιω ένα καφέ, είμαι ήρωας. Δεν είμαι ένας απλός άνθρωπος που θέλω να βγω να πιω, να διασκεδάσω, να κάνω μια βόλτα. Είμαι ήρωας, είμαι μαχητής της ζωής και έχω και ειδικές ικανότητες. Δεν σου το έχω πει, το ακούω τρελά αυτό το πράγμα, εντάξει. Άτομα με ειδικές ικανότητες, δηλαδή εγώ έχω ειδική ικανότητα, πετάω. Δεν θα φύγω με τα μάξι μου τώρα, θα φύγω με τα μαξίδιο. Γιατί κάτσε, οι αναπηροί οδηγούνε. Υπάρχουν άτομα αναπηροί που οδηγούν. Το έχω ακούσει και αυτό. Οδηγείτε. Γιατί να μην οδηγώ? Δηλαδή είμαστε στο 2023. Αυτή την ερώτηση την κάνανε το 50. Και θα σου λέγανε όχι, δεν οδηγάς. Και τότε μπορεί να οδηγούσαν. Αλλά εντάξει, κάνουμε τα πάντα. Είμαστε αυτόνομοι, ζούμε μόνοι μας, βγαίνουμε, διασκεδάζουμε τα πάντα. Οπότε οι φράσεις όπως μαχητής της ζωής, δίνει μαθήματα ζωής, ειδικές ικανότητες κτλ. Δεν σε βρίσκουν σύμφωνο? Όχι, ίσα ίσα και στο κομμάτι. Μεταξύ μας στην παρέα τα λοιπά, γιατί έχω και άλλα άτομα με αναπηρίες, φίλους κτλ. Γνωστούς, μιλάμε, βγαίνουμε έξω. Όχι απλά δεν με βρίσκει σύμφωνο, τα κοροϊδεύουμε κιόλας. Μεταξύ μας τώρα, εντάξει. Άρα δηλαδή μου έχεις πει μέχρι τώρα. Τα άτομα με αναπηρία ή κάποια άτομα με αναπηρία οδηγούν, αλλά βγαίνουν και βόλτες. Και πίνουν και ποτάρες. Και φλερτάρουν. Γιώργο, πες. Τα πάντα. Τα πάντα. Και ίσως κάνουμε και περισσότερα από ότι άλλοι μη ανάπηροι. Γιατί το λες αυτό? Γιατί από προσωπική μου πλευρά τουλάχιστον. Δεν έχω μύρλα, δεν έχω μιζέρια, δεν θα βγω έξω να το παίξω καημένος ή όχι τι με βρήκε και τι με έπαθε. Τα βλέπω όλα από μια διαφορετική σκοπιά. Τη δική μου. Εντάξει, είμαι θετικός άνθρωπος, δεν τα βλέπω όλα ρόδινα, αλλά δεν θα καθίσω να πω γιατί και να μην βγω γιατί θα με δούνε στο αμαξίδιο και θα πούνε «Α, κοίτα τον, είναι σε αμαξίδιο». Εντάξει, στην αρχή το βλέπω αυτό, το παρατηρούσα. Μετά πλέον το βλέπω και δεν με νοιάζει.
Άρα παίζει ρόλο πιο πολύ από την αναπηρία την ίδια, παίζει ρόλο ο χαρακτήρας του ανθρώπου. Ναι, το βασικό. Άμα είσαι δυνατός χαρακτήρας, τα προσπερνάς όλα αυτά που σου είπα πριν. Βέβαια, σίγουρα θα σε βοηθήσουν και ο περιγυρός σου, εντάξει. Ο γενναία, φιλή. Εγώ είδα στο Instagram, είδα, το έχεις πού, κάπου το έχεις στο Facebook, ότι είσαι co-owner. Α, στο Facebook το έχω, ναι. Για πες. Η οικογενειακή επιχείρηση είναι Αρωματικά Βότανα Ολύμπου. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, ασχολήθηκα και με αυτό 4 χρόνια. Ήμουν στην Καλυθέα Λασόνας, εκεί που είναι η καταγωγή μου. Είχαμε αυτή την ξεκίνηση η μητέρα μου αυτή την επιχείρηση. Βοήθησα κι εγώ κατά τη διάρκεια και μετά ασχολήθηκα για 4 χρόνια μόνο με αυτό το κομμάτι. Προώθηση και συσκευασία, πιάνω τα χεράκια μου, είπαμε. Τα πάντα. Οπότε πλέον τώρα η επιχείρηση υπάρχει, κανονικά, λειτουργεί, τρέχει μόνη της. Εγώ την τρέχω από Θεσσαλονίκη που είμαι. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα που κάνω. Okay. Και μας είπες πριν ότι ένα από τα υπόλοιπα που κάνεις είναι και δουλειά. Δουλεύεις σε ένα μαγειρίο. Να. Για ένα άτομο με αμαξίδιο, που κινείται με αμαξίδιο, είναι δύσκολο να βρει δουλειά στη Θεσσαλονίκη? Εξαρτάται το είδος δουλειάς. Συνήθως. Ή μάλλον για να μείνουμε και συγκεκριμένο, συγγνώμη. Είναι δύσκολο ή εύκολο ή ό,τι νομίζεις εσύ? Λοιπόν, είναι δύσκολο ή εύκολο. Ήμουν στη Θεσσαλονίκη από το 2013 μέχρι το 2018. Έψαχνα να βρω δουλειά και δεν έβρισκα. Οπότε το θεωρώ ναι ότι είναι δύσκολο. Τώρα που ξαναγύρισα στη Θεσσαλονίκη, τον περασμένο Οκτώβρη, ήρθα συστημένος, πήγα σε μια δουλειά του ξαδέρφου μου, οπότε οικογενειακή επιχείρηση και αυτήνα. Την ξέρω τη δουλειά, την έχω ξανακάνει. Δεν τη θεωρώ δύσκολη ή ακατόρθωτη για ένα άτομο με αναπηρία. Εξαρτάται βέβαια και την αναπηρία που έχει, εντάξει. Γιατί δεν είναι όλοι ανάπηροι για δουλειές γραφείου. Μπορούν να είναι και πιο ενεργητικό κομμάτι. Λοιπόν, είπες πριν ότι πιάνουν τα χέρια σου. Να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι λοιπόν και να μπούμε στο κομμάτι του αθλητισμού. Κατέχεις το πανελλήνιο ρεκόρ στο ακόντιο, που κατέχεις και το προηγούμενο. Και το προπροηγούμενο. Και το παραπροηγούμενο. Και το παραπροηγούμενο. Οπότε ξεπερνάς τον εαυτό σου με λίγα λόγια. Πάει πολύ πίσω, ναι. Κάθε φορά. Θύμισε μου αριθμό πανελλήνιων ρεκόρ. Ωραία, το έχουμε χάσει το μέτρημα. Να πω από το 2008 που ήταν το πρώτο και μετά, σχεδόν κάθε χρόνο. Τέταρτο στον κόσμο. Σωστά, εσύ σημειώσου μου. Τέταρτο στον κόσμο. Και θέλω να σε ρωτήσω κάτι τώρα που ίσως είναι λίγο λυπητερό. Πιστεύεις θα υπάρξει επόμενο πανελλήνιο ρεκόρ? Δύσκολο. Για πες. Δεν ξέρω. Θέλουμε να το αναπτύξουμε αυτό το κομμάτι ή όχι? Γιατί όχι. Για πες. Δύσκολο γιατί σταμάτησα να προπονούμε πλέον στο κομμάτι αυτό το κοντιού. Και λόγω ότι δεν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον από αγώνες στο εξωτερικό και τα λοιπά, ευρωπαϊκοί, παγκόσμιοι. Παραολυμπιάδες δεν υπάρχουν από το 2012 και μετά. Το έχουν βγάλει το αγωνισμά μου. Για όλες τις κατηγορίες? Για τη δικιά μου την κατηγορία, που είμαι εγώ. Το έχουν βγάλει. Ποια κατηγορία είσαι, F55 είμαι. Η οποία είναι, ποιες αναπηρίες? Στην ουσία είναι παραπληγίες. Okay. Κατά κύριο λόγο για αναπηρίες. Οπότε παραπληγίες οι οποίοι λειτουργούν οι κοιλιακοί τους, έχουν κορμό και χέρια εννοείται και δεν έχουν καθόλου κίνηση κάτω άκρο. Κάτω άκρο. Αυτό. Γιατί υπάρχει και άλλη κατηγορία που δεν έχουν κοιλιακή, είναι πιο βαριά αναπηρία. Λοιπόν, εγώ ανήκω στην κατηγορία την 55, όπως λέμε, η οποία σταμάτησε να υπάρχει το ακόντι από το 2012, αλλά υπήρχε στα ευρωπαϊκά και στα παγκόσμια, όπως και το 2017 που είχα πάει στο παγκόσμιο, στο Λονδίνο. Πλέον σταμάτησε να υπάρχει και εκεί. Οπότε, αφού καταργήθηκε η κατηγορία μου, είμαστε μόνο στους εγχώριους αγώνες. Είναι αντικίνητρο. Μεγάλο αντικίνητρο. Γιατί έχουν αφήσει μόνο ένα άθλημα, τουλάχιστον στο στίβο, τη σφαιροβολία, η οποία δεν είναι και το πιο εύκολο. Και δεν έχει πολύ ενδιαφέρον από τα άτομα με αναπηρία να ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι, με τη σφαιροβολία. Οπότε οι περισσότεροι ή το σταματάνε ή δεν κάνουν τίποτα ή πάνε σε κάποιο άλλο άθλημα. Δεν θέλει, εννοείς, εξειδικευμένη προπόνηση? Θέλει με λίγα λόγια να είσαι ντούκι. Ναι. Σε μένα που είμαι χρήστης αναπηρικού αμαξιδίου, το να έχω πάρα πολλά κιλά, τα οποία χρειάζονται στη σφαιροβολία, είναι πάρα πολύ δύσκολο στην καθημερινότητα. Δεν μπορείς να μετακινήσεις εύκολα γιατί όλα τα κάνεις με τα χέρια.
Οπότε όσο περισσότερα κιλά σηκώνεις κάθε μέρα από το κρεβάτι σου στο αμαξίδιο, να ντυθείς, τα πάντα. Είναι όλα πιο δύσκολα. Οπότε δεν το θεωρώ και ότι πιο... Αντικίνητρο επίσης. Ωραίο. Ναι. Οπότε, αγκοντιστής, σφυροβόλος, δισκοβόλος. Έκανα και λίγο δίσκο, ναι. Ό,τι πετυχαίνεται το πέταξα. Σωστό. Και... Πλέον δηλαδή αποκλειστικά μπάσκετ με αμαξίδιο μόνο. Πλέον γύρισαν στην παλιά μου αγάπη το άθλημα που πρωτοξεκίνησα, το μπάσκετ. Υπάρχουν κάποια κριτήρια που μπορεί κάποιος να συμμετέχει σε αυτό το άθλημα, όπως υπάρχουν ας πούμε κατηγορίες στα ατομικά. Λοιπόν, στο μπάσκετ με αμαξίδιο συγκεκριμένα μπορούν να συμμετέχουν όλες οι αναπηρίες. Από την πιο βαριά, και λέω πιο βαριά, με την προϋπόθεση ότι θα μπορεί να σμπρώχνει μόνος του το αμαξίδιο η αναπηρία αυτή. Έχω δει και αθλητές που με τετραπληγία που δεν έχουν έλεγχο των δακτύλων και είναι παίκτες μπάσκετ με αμαξίδιο. Μέχρι και αρτιμελής. Εσύ αύριο μπορεί να έρθεις στην προπόνηση, στο πανοράμα και να καθίσεις ένα αμαξίδιο και να παίξεις. Πόσοι αρτιμελείς δικαιούνται να είναι στην κάθε ομάδα, αρτιμελείς, άτομα χωρίς αναπηρία. Άτομα χωρίς αναπηρία στην ομάδα μπορούν να είναι στην ενεργή πεντάδα ένας. Και στη δωδεκάδα δύο. Στη δωδεκάδα δύο. Ωραία. Έχετε. Έχουμε αρτιμελή, ναι. Έναν. Ωραία. Και τώρα σε ποια ομάδα είσαι, Μπάμπη? Μέγας Αλέξανδρος 94. Είστε μοναδική ομάδα Θεσσαλονίκης, αν δεν κάνω λάθος, στην Α1. Στην Α1, ναι. Πόσες ομάδες είσαι στην Α1 γενικά? Στην Α1 είμαστε 6 ομάδες. 6 ομάδες. 4 από Αθήνα, μία από Ρόδο και εμείς. Εθνική ομάδα υπάρχει? Υπάρχει εθνική ομάδα. Ευελπιστώ και θέλω να πιστεύω ότι φέτος θα είμαι. Θες να είσαι. Ναι, καλή, ναι. Καλή επιτυχία και σε αυτό, με το καλό. Ξέρεις τι, θες να μας πεις τώρα λίγο σχετικά με την αναπηρία σου και το ατύχημα? Και θα σου πω γιατί σε ρωτάω. Να μας πεις πώς έγινε. Λοιπόν, έγινε στα 17 μου. Έχεις βαρεθεί να την απαντάς αυτή την ερώτηση? Ναι, αλλά και δεν έχω κανένα πρόβλημα να τη λέω, γιατί πάντα υπάρχουν ενδιαφέρον άνθρωποι να την ακούσουν. Ναι, ναι. Λοιπόν... Είναι η ερώτηση που συγκινεί και την κάνουν όλοι. Ναι, ναι. Και με κοιτάω με δακρυσμένα μάτια. Όχι, το καημένο. Οπότε, άμα δεν δακρύσω, θα μου μιλάς μετά? Φίλε, θα το σκεφτώ. Πολύ σοβαρά. Λοιπόν, έγινε στα 17 μου. Με αυτοκίνητο. Στο χωριό που βρισκόμουν, στην Γαλιθέα. Εντάξει, όπως ξέρουμε όλοι, στα χωριά όλοι οδηγούν από τα 12. Λοιπόν, οδηγούσα, χωρίς δίπλωμα, εννοείται. Και βγήκα εκτός δρόμου. Δεν χτύπησα πουθενά άλλου εκτός από την κλίδα μου που έσπασα και τη σποδηλική μου στήλη. Νοτιός μυελός και τα λοιπά. Νοτιός μυελός, εννοείται. Κάκος νοτιό μυελού. Χειρουργία, επεμβάσεις, σπονδυλοδεσίες, λάμες, βίδες κτλ. Κτλ. Όπως όλοι οι περισσότεροι. Λοιπόν, και μετά αποκατάσταση. Λάρισα. Έμεινα, χειρουργήθηκα εδώ Θεσσαλονίκη και έκανα αποκατάσταση για 2 μήνες εδώ πέρα. Με τον πολύ καλό μου φίλο τον Γιάννη. Λοιπόν, και έκανα 2,5 μήνες εδώ αποκατάσταση. Έφυγα. Και πήγα Λάρισα σε ένα κέντρο αποκατάστασης το 2006, 5 προς 6. Έμεινα 9 μήνες εκεί μέσα, έκανα την αποκατάστασή μου και μετά ξεκίνησα, ταυτόχρονα που ήμουν μέσα στο κέντρο αποκατάστασης, ξεκίνησα και τον μπάσκετ. Ξεκίνησε τον μπάσκετ σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά το ατύχημα. Ναι. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να κάνεις έτσι άμεσα, ή μάλλον για να μην σε προκαταβάλω, πόσο εύκολο ή δύσκολο να κάνεις το restart μέσα σου και να πεις πάμε, προχωράμε? Θα σου πω αυτό που λέω σε όλους και δεν το πιστεύουν. Αλήθεια λέω, πιστέψτε το. Χτύπησα και στην αρχή λίγο, ξέρεις που έκανα το χειρουργείο, okay, όλα καλά, όλα ωραία, ήξερα το αποτέλεσμα, ποιο είναι, ότι δεν θα ξαναπερπατήσω, okay. 3-4 ημέρες με πήρε να δω πού πατώ και πού βρίσκομαι, τι γίνεται τώρα, πώς γίνονται οι καθημερινότητά σου, γιατί αλλάζεις, πας στο μηδέν πάλι. Όπως γεννιέται ένα μωρό και δεν ξέρει να περπατάει, εκεί πήγα κι εγώ. Απλά έπρεπε να κάνω όλα τα πράγματα διαφορετικά. Έπρεπε να μάθω να τα κάνω. Και μου πήρε 1 εβδομάδα. Όχι να περπατήσεις, όπως το μωρό. Το μωρό πάει μπουσουλώντας. Στην αποκατάσταση πήγαινα μπουσουλώντας, αλήθεια, αλλά μείναμε εκεί. Λοιπόν, πήρα το αμαξίδιο, γιατί μετακινούμουν σε ένα νοσοκομιακό.
Οκ, okay, αυτό δεν μπορεί να το πάνε ούτε αυτοί που δεν έχουν. Το οποίο δεν είναι αμαξί, είναι στην κυριολεξία καροτσάκι. Είναι τάγκ. σε βάζουν, γιατί δεν μπορεί να μπει, σε βάζουν και σε πάνε. Ναι, ναι, δεν υπάρχει αυτονομία. Λοιπόν, μετά τις 3 εβδομάδες πήρα αμαξίδιο ελαφρού τύπου. Έκατσα πάνω, το δοκίμασα. Το πρώτο πράγμα που έκανα, να μάθω να κάνω σούζες. Wow, όλοι. Με κοιτούσαν και ναι, εγώ μονίμως ήθελα να κάνω σούζες. Αυτό με νοιάζε. Στο μυαλό μου ήταν αυτό, να κάνω σούζα. Μετά, πώς να κυνηγάμε τις νοσηλεύτες του διαδρόμου. ήταν το δεύτερο, ο δεύτερος μου στόχος. Έτσι ήμουνα. Από όταν ήμουνα μέσα στο νοσοκομείο, στο Βαλκανικό, εδώ στη Θεσσαλονίκη. 2,5 μήνες. Την πρώτη εβδομάδα ήμουνα λίγο κάπως, πονούσα και λίγο από την επέμβαση. Μετά συνέχιζα να πονάω, αλλά δεν με νοιάζει κιόλας. Έκανα φυσικοθεραπείες, έβγαινα για καφέ έξω, τα πάντα. Οπότε από την αρχή το πήρα πολύ καλά. Δεν με πήρα από κάτω. Ούτε θα καθόμουν να λέω γιατί σε μένα κτλ. Και να βγεις έξω να είσαι δύο κόσμος. Ναι, όχι, και πώς θα με δούνε, είναι το πιο κλασικό. Εκεί που το σκέφτηκα λίγο είναι όταν πρώτο πήγα στο χωριό, γιατί εκεί μεγάλωσα. Και όλοι με ήξεραν, ξέρεις, ο Μπάμπης με το που έμαθαν ότι έπαθα το ατύχημα, σου λένε, όχι, τι γίνεται τώρα. Πώς θα τον δούμε, πώς θα είναι. Και ήμουνα λίγο κάπως έτσι σκεπτικός, λέω τώρα πώς θα με βλέπουν, τι θα λένε, τι θα σκέφτονται. Αλλά μετά λέω, οκ, και συνέχισα, ούτε με ένιωξε και προφανώς εντάξει με βοήθησαν και ο περίγυρός μου. Όλα καλά. Θα μπορούσες να με να πούμε ότι οι δικοί σου συγκλονίστηκαν λίγο πιο πολύ από σένα. Γιατί εσύ από ό,τι φαίνεται το παιδεύτηκες πολύ ομαλά. Ναι, η δική μου, εντάξει λογικό είναι ρε, εσύ, είσαι παιδί. Μια μάνα και ένας πατέρας βλέπουν το παιδί τους ότι δεν θα ξαναπερπατήσει ποτέ ξανά. Και στο μυαλό τους είναι ότι και πώς θα το πάρει. Και άμα θα το πάρει κατάκαρδα, εμείς τι θα κάνουμε. Πώς θα το βοηθήσουμε. Οπότε λογικό είναι. Σε είδανε εσένα δυνατό όμως. Με είδανε εμένα έτσι όπως με είδανε και λένε ότι εντάξει, οκ. Okay. Τώρα πώς είναι. Το έχουν αποδεχθεί. Πλέον δεν κοιτάνε. Να σου πω κάτι. Είναι αυτό που βγάζω και προς τα έξω και σε οποιονδήποτε άλλο και σε ένα κόμμα που σε γνώρισα τώρα κοντά. Ότι δεν θα δώσω τον άλλο το ένασμα να μην κοιτάξει το αμαξίδιο, να δει το αμαξίδιο. Και να μην λυπηθεί και τα λοιπά. Δηλαδή τώρα, άμα θα το παίξω εγώ μίζερο και καημένο, όλοι θα λένε τι θα πούνε. Κοίτα τον ανάπηρο στο αμαξίδιο, πώς είναι. Ενώ μα βλέπουν πρόσχαρο και χαρούμενο, τι θα δούνε, θα δούνε ένα πρόσχαρο και χαρούμενο άνθρωπο. Για να δουν το αμαξίδιο. Το αμαξίδιο είναι ο τρόπος που μετακινούμε. Είναι κακό. Τώρα, άμα έρθει κάποιος ανιψιός σου ή κάποιος γενικός πρόσωπο, κάποιος φίλος σου πολύ και σου πει στα 15 του, έχω μηχανάκι, τι θα του πεις. Ή έχω αμάξι ή οδηγάω κτλ. Τι θα πω, τρελές κάνουν όλοι ρε εσύ. Δηλαδή, άμα μακάρι να ήταν όλα μια πολύ ωραία φούσκα που θα ζούσα πολύ ευτυχισμένοι και χαρούμενοι χωρίς τον κάθε ένα κίνδυνο. Δηλαδή, ότι τι, δεν θα πάρει μηχανάκι ή δεν θα οδηγήσει τα 18 αυτοκίνητο και δεν θα πάθει τίποτα. Το δρόμο απέναντι περνάς, χτυπάει κάποιος και ορίστε. Υπάρχει, απλά το θέμα είναι ότι πρέπει να έχεις λίγο μυαλό. Να σκέφτεσαι λίγο πριν κάνεις τι χαζομάρα. Εφηβεία είναι. Εντάξει, όλοι την περάσαμε. Όλοι κάναμε τρελές, χαζομάρες. Αλλά λίγο με μέτρο. Οπότε θα του έλεγα πάρτο, αλλά όχι πολλές χαζομάρες. Όλοι περάσαμε την εφηβεία που λες. Και άλλοι την πατήσαν περισσότερο και άλλοι λιγότερο. Πιστεύεις είσαι από αυτούς που την πατήσαν περισσότερο ή η αναπηρία δεν σημαίνει ότι την πάτησα. Θα σου πω κάτι το οποίο άκουσα πρώτη φορά από έναν άνθρωπο και μου άρεσε και αυτό με εκφράζει, είναι ότι άμα γινόταν τώρα να πατούσα ένα κουμπάκι και να πήγαινα στα 17 μου, εντάξει, πριν το ατύχημα, αν θα ξαναζούσα όλο αυτό το κομμάτι της ζωής μου, αν μπορούσα. Δεν θα το πατώ στο κουμπάκι. Είμαι μια χαρά, έχω κάνει όλα όσα ήθελα. Εντάξει. Και χαζομάρες και τρέλες και πέρασα και ωραία και έζησα μια πολύ ωραία ζωή μέχρι τώρα. Οπότε δεν μου έλειψε κάτι. Οι δικοί σου λένε πότε θα παντρευτείς και τέτοια. Για καλά, εντάξει, αυτό σε όλους το λένε. Μπράβο. Δεν σε λυπούνται. Φίλε, εννοείται, κάτσε, δεν κατάλαβα. Κι εγώ η απάντηση που τους δίνω είναι ότι δεν παίρνεις ένα μπλουζάκι, δεν σ' αρέσει, το δεις πίσω. Φίλε, πρέπει να δεις. Σ' αρέσει αυτό το μπλουζάκι, δεν σ' αρέσει. Λοιπόν, το ατύχημα συνέβη στα 17 σου, ναι. Ωραία, 2005. Και διαβάζοντας αυτό, σκέφτηκα ότι πλέον τη μισή σου ζωή κινείσαι με αμαξίδιο. Ακριβώς. Είμαστε στη μέση περίπου. Ακριβώς στη μέση, ήμασταν πέρυσι τον Ιούλιο. Δηλαδή, άμα σου πει κάποιος τώρα,
έχω το φάρμακο για να περπατήσεις. Ναι. Θα του πεις. Γιατί. Γιατί. Θα του πεις, εγώ έχω μάθει έτσι, γιατί να το πάρω, ή θα του πεις το θέλω και θα ξαναδοκιμάσω πάλι από την αρχή, πάλι από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι είμαι στην κατάσταση τώρα να πω ότι ναι, μου έλειψε το περπάτημα. Να σου πω, ξέρω ότι μου λείπει. Ότι υπάρχει σκαλοπάτι και δεν μπορώ να ανεβώ. Ναι. Εντάξει. Οπότε καθαρά θέμα προσβασιμότητας. Τι άλλο, ό,τι άλλο θέλω το κάνω. Όπου θέλω να πάω, πάω. Άρα μιλάμε μόνο σε μια συγκεκριμένη περίπτωση όπου δεν υπάρχει πρόσβαση για μένα. Για πες μου κάνα παράδειγμα, μπαράκια, με τουαλέτα κτλ. Μπαράκι, τουαλέτα, εντάξει, εννοείται, ναι. Αν και στα περισσότερα έχω πάει και σε υπόγεια έχω πάει και σε όροφο έχω πάει. Μην ρωτήσετε και πώς, έχω πάει πάντως. Άρα δεν λειτουργεί αποτρεπτικά για σένα αυτό. Όχι, τους βάζω και με κουβαλάνε. Δεν έχεις ράμπα, πρόβλημά σου. Ναι. Δεν είναι το ιδανικότερο, αλλά εγώ θέλω να πάω. Ωραία, και ξέρεις, από πριν ότι η παρέα έχει πάει σε ένα μπαράκι που δεν έχει προσβάσει με τουαλέτα. Ναι. Θες να πας επιγόντως κι εσύ. Εννοείται. Θα πας γιατί από ό,τι φαίνεται δεν είναι μασάς. Τι θα κάνεις για να πας με το θέμα της τουαλέτας. Εντάξει, μετά από χρόνια εμπειρία, δεν θα πιω τόσο πολύ. Θα πιω μέχρι εκεί που με παίρνει. Μπάμπι οδηγάς. Μπάμπι οδηγάς. Και άμαξι, δύο, και άμαξι. Θα αρχίσει τις τρέλες. Συνήθως ναι, έτσι γίνεται. Ναι. Πιστεύεις ότι ο αθλητισμός. Δεν θέλω να το κάνω συγκεκριμένο για τους αναπήρους. Mm-hmm. Είναι διέξοδος για τον άνθρωπο γενικά. Ναι. Για όχι μόνο και στο κομμάτι της αναπηρίας, είτε είναι κινητική, είτε είναι ενετική, είτε είναι οτιδήποτε, για όλους τους ανθρώπους. Ξέρω άτομα που είχαν κατάθλιψη και ξεκίνησαν τον αθλητισμό. Όχι, δεν μιλάμε τώρα για πρωταθλητισμό. Εντάξει, να πας και να κυνηγάς μετάλλια, να πας σε ένα απλό γυμναστήριο. Ξεκινήσεις να κάνεις κάτι. Και τα ξεπέρασαν όλα. Οπότε ναι, θεωρώ ότι ο αθλητισμός είναι το α και το μέγα στο κομμάτι της αναπηρίας. Σε βοηθάει πάρα πολύ σε όλα, εντάξει. Και από προσωπικά εσένα. Εμένα με βοήθησε, με δυνάμωσε, οπότε έγινα αυτόνομος πιο γρήγορα. Γιατί εμένα τα χέρια μου πρέπει να είναι δυνατά για να μπορώ να αυτοεξυπηρετούμε όλη την ημέρα. Αν ήμουν αδύναμος, δεν θα μπορούσα να βγαίνω τώρα που σου είπα ότι πάρκαρα 5 τετράγωνα πιο κάτω. Ανέβαια, κατέβαια πεζοδρόμια, δεν υπάρχουν ράμπες. Υπάρχουν με κλειστή δαπχή, με αλάρμ, κλασικά των 5 λεπτών. Σε 5 λεπτά, φιλαράκι, έρχομαι, 5 λεπτά τα αφήνω. Εντάξει, αυτά τα 5 λεπτά μπορεί να περάσει κάποιος. Τι θα κάνει, δεν θα περάσει. Οπότε. Και όχι μόνο ανάπηρος. Άνθρωπος που δεν έχει δυνατότητα να περπατήσει χωρίς βοηθητικό υποβοήθημα. Ναι, και με υποβοήθημα. Γονείς με καρότηση. Μπράβο. Με μωράκια. Δεν είναι δηλαδή το κομμάτι της ράμπας και της προσβασιμότητας μόνο για μένα. Έτσι, γιατί για σε αυτό το κομμάτι ίσως γίνεστε λίγο κακοί και χωρίς λόγο. Και σας θεωρούν ότι, εντάξει, πόσοι ναι, είναι, 10% είναι. Σιγά. Κι όμως δεν είναι μόνο το 10%, ξέρω και άτομα π.χ. που δεν βγαίνουν έξω για το λόγο ότι φοβούνται. Δηλαδή φοβούνται και το σκέφτονται και λένε πόμπο και εγώ άμα θα πάω εκεί και δεν μπορώ να κατεβώ τι θα κάνω, θα κάθομαι να περιμένω και αγχώνονται και λογικό είναι αυτό ρε παιδί μου, δηλαδή τώρα να σου λέμε σένα βγες έξω, πήγαινε και κάτσε στο πεζοδρόμιο και να μην μπορείς να περάσεις απέναντι, τι θα κάνεις, θα περιμένεις πότε θα περάσει κάποιος που θα φιλοτιμηθεί, γιατί ντρέπεσαι και να τον πεις, οι περισσότεροι ντρέπονται, δεν έχουν θράσος και θα τον πεις βοήθησε με να περάσω απέναντι, γιατί δεν μπορώ, γιατί δεν έχει ράμπα, κατέβασέ με, ανέβασέ με και άμα σε ρίξουν και άμα πέσω. Περνάνε πάρα πολλά από το μυαλό τους μετά. Αυτοί που μένουν μέσα στο σπίτι τους, πιστεύεις ότι δεν βγαίνουν επειδή φοβούνται την έλλειψη αυτών των υλικοτεχνικών υποδομών ή την ατέλειά τους, φοβούνται καθόλου και την αντίδραση της κοινωνίας, τη συμπεριφορά προς το άτομο με αναπηρία και την αναπηρία γενικότερα? Θα ξεκινήσω και θα πω, η αναπηρία θέλει θράσος. Εντάξει, θέλει θράσος. Να βγεις έξω και θα πετήσεις. Εγώ απαιτώ τη ράμπα. Δεν τη ζητάω, να απαιτώ. Αν δεν υπάρχει η ράμπα, είμαι ανάπηρος. Άμα υπάρχει η ράμπα, όλα καλά, όλα ωραία. Άρα, δεν ποιος θέει. Ναι. Ποιος θέει για τη διαφορετικότητα. Γιατί με παραγωνίζετε στο 10% που λέμε, επειδή δεν έχει μια ράμπα. Και η ράμπα είναι και οι κλειστές θέσεις πάρκινγκ, η ράμπα είναι και τα μη προσβάσιμα μαγαζιά που δεν έχω και τουαλέτες βέβαια και τα λοιπά, όλα αυτά. Άρα
Ποιο τα είπε, εγώ είμαι ανάπηρο. Εγώ έπαθα ένα ατύχημα, τελείωσε. Το έπαθα, τέλο. Από εκεί και πέρα όμω, τι γίνεται. Γίνεται εξωτερικό και δεν υπάρχουν σχεδόν όλα αυτά. Άρα η αναπηρία του καθενό, γιατί και εμεί εν δυνάμει ανάπηροι είμαστε, οφείλεται στη συμπεριφορά τη κοινωνία και στις ελλείψεις τη πολιτεία, παρά στην ίδια σωματική ή νοητική ή οποιαδήποτε άλλη αναπηρία του άτομου. Αυτό λέμε. Να. Συμφωνώ. Οκ, okay, κατάλαβα τι λες. Απλά λέω πρέπει να είσαι φρασής και να βγει και να ζητά. Δεν κακό. Και εμένα μου έχει τύχει να θέλω να πάω κάπου 17 χρόνια χρήση αναπηρικού αμαξιδίου, αυτόνομος πλήρως, αλλά δεν μπορώ να ανεβώ το σκαλάκι. Θα ζητήσω βοήθεια. Είναι κακό να ζητήσει βοήθεια. Όπως επίσης δεν εντάξει, είναι. Το ιδανικό θα ήταν να υπάρχει ραμπούλα ακόμα και στο σκαλάκι. Εντάξει. Για να είσαι τελείως αυτόνομος. Ναι, αλλά δεν ζούμε όπως είπαμε πριν σε μια πολύ ωραία φούσκα που όλα είναι τέλεια. Εντάξει, πάντα θα υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία δεν θα μας βολέψουν στην καθημερινότητα. Εντάξει, τι πάει να πει αυτό. Δεν θα πάω εκεί. Θα πάω. Πάω μία, θα πάω δύο, θα πάω τρεις. Κάποια στιγμή θα το σκεφτούν και θα πούνε ρε εσύ, αυτή είναι πολύ τελικά. Ή δεν ήρθε μία φορά. Έρχεται, ξαναέρχεται, ξαναέρχεται. Ο κόσμος πρέπει να συνηθίσει το μάτι του να μας βλέπει. Υπάρχουμε κι εμείς. Αν μας βλέπουν, θα ξεκινήσουν αλλαγές σιγά-σιγά. Και θα βγουν και πιο πολύ. Έτσι ακριβώς. Έτσι είναι. Λέγαμε για τον αθλητισμό. Ωραία. Mm. Ο αθλητισμός είναι διέξοδος για όλους τους ανθρώπους. Και ο αθλητισμός θα έπρεπε να ενώνει. Όμως, με αυτό που μας είπες πριν, ότι η Επιτροπή έχει πάψει από τους επίσημους ευρωπαϊκούς αγώνες και παγκόσμιους αγώνες το αγώνισμά σου στην κατηγορία σου το ακόντιο, είναι σαν να λέμε πλέον ότι ακόμα και το αναπηρικό κίνημα, οι εκπρόσωποι του, δηλαδή οι επίσημες επιτροπές του, δημιουργεί αποκλεινούς για τους αναπήρους. Ναι, σε αποκλείουν, κατά κάποιο λόγο. Ας κοιτάξεις τα δεδομένα. Μπορείς να μπεις στο site της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και να δεις πόσοι αθλητές ήταν πριν από 15 χρόνια. Θα δεις σε κάθε αγώνισμα ότι ήταν 60, 70, 80 άτομα, σε κάποια άλλα που ξεπερνούσαν για τα 100. Εντάξει, υπήρχαν σίγουρα και κάποια αγωνίσματα που ήταν με 20-25 άτομα παγκοσμίως, μιλάμε τώρα. Αυτή τη στιγμή, άμα θα μπεις μέσα και κοιτάξεις, σε κάθε αγώνισμα είναι το 1 τρίτο των αθλητών. Για ποιο λόγο? Σταμάτησαν να υπάρχουν οι ανάπηροι? Κάποιοι αθλητές σταμάτησαν σίγουρα την καριέρα τους. Κάποιοι άλλοι όμως ήρθανε. Αυτοί που ήρθανε, γιατί σταμάτησαν και σηκώθηκαν, έφυγαν και δεν ασχολούνται πλέον σοβαρά με το κομμάτι του αθλητισμού? Άρα οι ανάπηροι βιώνουν τον αποκλεισμό από την κοινωνία την ίδια, αλλά και από το ίδιο το αναπηρικό κίνημα. Είναι λίγο. Tragic. Ναι. Και επίσης, ποια είναι η άποψή σου για το γεγονός ότι ο αθλητισμός χωρίζεται, ο αθλητισμός και καλά των μη αναπήρων, και ο παραθλητισμός που είναι αθλητισμός των αναπήρων? Δηλαδή, πάλι υπάρχει διαγωνισμός, διαχωρισμός όσον αφορά τα αγωνίσματα. Βοηθάει αυτό στην αποδοχή της αναπηρίας ή όχι? Θα σου πω ότι σε κάποιο meeting, παγκόσμιο meeting, μη ανάπηρων αθλητών, λοιπόν, αγωνιζόταν ταυτόχρονα και ανάπηροι και μη ανάπηροι, στους ίδιους αγώνες. Λοιπόν, παγκόσμιο meeting, Diamond League, πλέον έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά και συμπεριλαμβάνουν και αθλητές με αναπηρία σε κάποια αγωνίσματα, όπως είναι το μήκος, όπως είναι τα 400 μέτρα, τα 200 μέτρα. Οπότε είναι mixed. Εντάξει, θα συναγωνιστούν τους μη ανάπηρους αθλητές, εννοείται, αλλά ταυτόχρονα στη διοργάνωση υπάρχουν και. Απλά όπως έχετε και στις διαφορετικές κατηγορίες. Εννοείται, έτσι είναι και παντού. Οπότε έχει ξεκινήσει λίγο η αρχή να γίνεται. Το ιδανικό θα ήταν να γίνονται όλοι μαζί. Και όχι Diamond, παρά Diamond. Και τα λοιπά. Και ναι, ούτε καπαρά Diamond. Λένε, κάνε μωρέ ένα στα 4 χρόνια μια παραολυμπιάδα και ευρωπαϊκό παγκόσμιο, ευρωπαϊκό παγκόσμιο, τελείωσε. Άμα θες και κάνα meeting, πήγαινε, διάλεξε που θες να πας και πήγαινε. Έτσι σου λένε. Με δικά σου έξοδα. Εννοείται, έτσι είπαν και σε μένα. Γιατί εγώ για να μπορέσω να αγωνιστώ με την εθνική ομάδα όταν πήγα το 17, έπρεπε το 16 να πάω σε meeting στο εξωτερικό με δικά μου λεφτά, να πληρώσω την τσέπη μου όλα.
για να με ελέγξουν, να δουν τι κατηγορία είμαι, όντως ότι είμαι αυτή η κατηγορία. Να πιάσεις και τα όρια. Μετά να πιάσεις τα όρια, και αν δεν τα πιάσεις εδώ στην Ελλάδα μας που έχουμε μόνο ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα και τίποτα άλλο, πρέπει να πληρώσεις άλλα λεφτά για να πας έξω σε κάποιο meeting που λέμε, που θα τηρεί τις προϋποθέσεις, για να πιάσεις το όριο και πάει λέγοντας. Οπότε θες λεφτά, 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 λεφτά. Κατάλαβα. Μήπως εσύ, Μπάμπη, να κάνουμε κάτι με την πυγμαχία. Να το παλέψουμε για κάνα παγκόσμιο εκεί πέρα. Άλλη μια τρέλα που ξεκινήσαμε και κάναμε. Λοιπόν, αυτό ξεκίνησε, όπως ακριβώς το είπα, σε μια τρέλα. Ήμουν στο γυμναστήριο, έκανα τα βάρη μου και από εκεί πέρασε ένας δάσκαλος πολεμικών τεχνών, από ό,τι έμαθα μετά που ρώτησα. Και τον έπιασα και τον είπα, μπορούμε να κάνουμε κάτι. Τι εννοείς? Αυτός ήταν δάσκαλος αυτοάμυνας, κατά κύριο λόγο. Και μου λέει, ναι, λέει, παίρνα λέει από τη σχολή μου να δούμε. Πήγα στη σχολή του μια βόλτα την επόμενη ακριβώς ημέρα. Είδαμε τι μπορούμε να κάνουμε. Είχε όρεξη κι αυτός. Ασχολήθηκε. Βγάλαμε κάποιες ασκήσεις οι οποίες ήταν προσαρμοσμένες σε χρήστη αναπηρικό μαξιδίου. Λοιπόν, και στην τελική ξεκινήσαμε σιγά σιγά δειλά δειλά. Μετά, εντάξει, επειδή έχουμε τον κάλο στον εγκέφαλο ότι θέλουμε να τα κάνουμε όλα ανταγωνιστικά, οπότε ας την αυτοάμυνα, ας πάμε στο κομμάτι της πυγμαχίας, μπορούμε να το κάνουμε και σαν άθλημα. Ψάξαμε, βρήκαμε που αλλού γίνεται, κλασικά εξωτερικό. Στην Ελλάδα ήμασταν οι πρώτοι που το κάναμε, οπότε δεν υπήρχε κάποιος άλλος να κάνουμε κάτι. Λοιπόν, αλλά εντάξει, είχαμε όρεξη, τρέλα, αυτά τα δύο χρειάζονται και το προωθήσαμε. Και εντάξει, εμείς δεν το προωθήσαμε σαν «γεια σας, είμαι ο Μπάμπης, είμαι ο πυγμάχος και έλα να κονταροχτυπηθούμε». Εντάξει, το κάναμε πιο πολύ σαν εναλλακτικό τρόπο γύμνασης. Να δείξουμε ότι μπορείς να κάνεις και αυτό. Κάντο, άμα θέλεις. Γιατί δεν είναι η γυμναστική μόνο τα βάρη ή μόνο το μπάσκετ. Υπάρχει αυτό το κομμάτι, δοκίμασέ το, μπορεί να σ' αρέσει. Και βρήκε απόϊχο, η αλήθεια είναι. Γιατί, εντάξει, okay, το ξεκινήσαμε εμείς, το κάναμε, είχαμε όρεξη. Και είδα μετά από ένα διάστημα ότι ξεκίνησαν να βγαίνουν και στο ίντερνετ βιντεάκια με άλλους να φοράνε γαντάκια για να ξεκινάνε να βαράνε στο χάκι, να βαράνε. Ελλάδα. Ναι, ναι, εδώ Ελλάδα. Ναι, ναι, κανονικά. Όλοι ρωτούσαν πώς, μου έρχονταν μηνύματα από πολλά άλλα άτομα με αναπηρία που μου έλεγαν πώς το κάνεις αυτό. Πώς γυμνάζεσαι για να κάνεις αυτό. Εννοείται, εντάξει, δεν είχα κάποιο πρόβλημα. Έστειλαν όλα τα βιντεάκια μου και τα λοιπά να τα βλέπουν. Και πολλοί έλεγαν, έλα ρε, εσύ δεν το είχαμε σκεφτεί. Άρα κάναμε κάτι πρωτότυπο και εντάξει, έμεινε λίγο στο μάτι. Μας άρεσε. Προχώρησες κάτι, κάνεις προχώρησε. Έστειλα ένα email στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, επειδή είχα ακούσει ότι και κάποιοι στην Αγγλία είχαν ξεκινήσει πιο νωρίς από μένα. Δεν υπάρχει στα meeting και σε αυτά, στα Ολυμπιάδες και τέτοια. Δεν υπάρχει σαν άθλημα η πυγμαχία σαν αμαξίδιο. Δεν υπάρχει. Οπότε στείλαμε ένα mail στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, κλασικά δεν πήραμε ποτέ απάντηση. Η δικιά μας η Ομοσπονδία μας κοίταξε με ένα μάτι έτσι και σκοτειευγέ. Λοιπόν, ασχολήθηκε εννοείται. Και ξέρω απλά ότι γίνονται ανεπίσημοι αγώνες πυγμαχίας αναπηρικό αμαξίδιο στην Αγγλία συνέχεια π.χ. Αγγλία, στη Σκωτία, στην Ολλανδία υπάρχει, γενικά παντού. Ανεπίσημα εννοείς στις pub και σε αυτά παράνομοι αγώνες? Όχι παράνομοι αγώνες, αλλά μπορείς π.χ. να πάρεις, μακάρι να ήταν αυτό, wow, βγάζουμε και λεφτά. Σε κάποιο οργανωμένο, μια διοργάνωση, μπορούν να συμμετάσχουν και σαν επίδειξη. Κατάλαβα. Ένας αγώνας με. Okay. Σου στέλνανε μηνύματα δηλαδή και άλλοι άνθρωποι από εδώ πέρα. Ναι, ενδιαφέρεται αρκετά. Άμα επικοινωνήσει κάποιος μαζί σου, ναι, και σου πει, Μπάμπη, δεν το ξέρεις έτσι. Πρώτο μήνυμα, τηλεφωνική κλίση. Μπάμπη με 17 χρονών, τροχαίο ατύχημα, κάκος είναι του ομιλού. Θέλω τη βοήθειά σου, παιδί μου, ως προς την αποδοχή της νέας μου ζωής. Τι θα πεις? Και πώς θα συμπεριφερθείς? Πώς θα συμπεριφερθώ? Καταρχήν μου αρέσει να δείχνω αυτά που έμαθα, γιατί δυστυχώς εγώ ήμουν από τους άτυχους που δεν υπήρχε κάποιος να μου τα δείξει. Γιατί θέλεις, όπως είπαμε και στην αρχή,
Είσαι ένα μωρό. Θέλω να σου δείξουν κάποια πράγματα. Πώς ντύνεσαι, πώς ξεντύνεσαι, πώς βάζεις τα παπούτσια σου. Εγώ δεν ήξερα πώς βάζω τα παπούτσια μου. Δεν γίνεται. Κι όμως σου φαίνεται πολύ απλό, αλλά για μένα ήταν σύνθετο. Πώς βάζεις το παντελόνι. Πώς μεταφέρεσαι. Ξυπνάς το πρωί από το κρεβάτι. Πώς θα πας στο καρότσι. Πώς θα κατήσεις το μαξίδιο. Κάπως πρέπει να μεταφερθείς. Υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος. Άμα δεν τον μάθεις, απέφτεις. Λοιπόν, οπότε όλα αυτά τα έμαθα μόνος μου. Με το δύσκολο τρόπο. Έπεσα, ξαναέπεσα, ξαναέπεσα. Okay, αλλά τα έμαθα. Οπότε το πρώτο πράγμα που θα κάνω, το ρωτήσω που είσαι, πρώτον, αν μπορώ να πάω, εννοείται ότι θα πάω ακόμα καλύτερα και τέταρτα να βρεθούμε, να τον πω κάποια πράγματα, να του δείξω, τουλάχιστον από τη δικιά μου την οπτική γωνία, πώς είναι από εδώ και πέρα τα πράγματα, εντάξει. Και από εκεί και πέρα να τον δείξω πέντε πραγματάκια, πώς να γίνει λίγο αυτόνομος. Και μετά κατά τη διάρκεια, τα μαθαίνουν όλοι μόνοι τους, εννοείται. Θα του πω ότι είναι σε μάχη στο περπατώ. Ναι. Είναι από τους πιο οργανωμένους λόγους στο κομμάτι αυτό. Το να γίνεις αυτόνομος. Θες να μας πεις λίγα λόγια για τον περπατώ, γιατί νομίζω και εγώ. Νομίζουμε και εμείς σαν podcast ότι κάνει πολύ καλή δουλειά. Mm-hmm. Να πούμε δύο λίγα. δύο πράγματα. Εγώ με το σύλλογο του περπατώ το γνωρίζω από το 2015. Είχα πάει εκεί πέρα για, στην αρχή για δύο μέρες, σαν βόλτα. Είδα κάποια πράγματα. Είδα πως λειτουργούν, μου άρεσε πάρα πολύ. Και το 16 πήγαμε μαζί με το φίλο μου, τον Μάκη, τον Καλαρά, ο οποίος ασχολείται στο κομμάτι αυτό της αυτονομής διαβίωσης, εννοείται. Και είναι από τους πολύ λίγους που το κάνουν στην Ελλάδα αυτό. Και με φώναξε ο Μάκης, θα έρθεις για 10 μέρες, εννοείται θα έρθω, του λέω. Ήταν κάποια άτομα, τους δείξαμε... τα κολπάκια μας. Κάποια άτομα εννοείς που ήταν πρόσφατα τραυματισμένοι. Άτομα πρόσφατα τραυματισμένοι ή ακόμα και άτομα που δεν ήταν πρόσφατα τραυματισμένοι, αλλά δεν εξελίχθηκαν, δεν προχώρησαν παρακάτω στο να γίνουν αυτόνομοι και το θέλησαν όμως, οπότε έλαβαν και αυτοί μέρος. Το θέμα είναι ότι μέσα σε 10 μέρες έφυγαν άλλοι άνθρωποι από εκεί. Ήρθανε χωρίς να έχεις τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση. Να χρειάζεσαι βοήθεια συνέχεια και μετά από 10 μέρες ήταν αυτόνομη. Ουσιαστικά, με λίγα λόγια, περπατώ, σου δίνει την ευκαιρία να δεις mm-hmm. ότι υπάρχει ζωή και μετά την αναπηρία. Έτσι. Για κάποιον που γεννήθηκε χωρίς αναπηρία, ας πούμε. Και έτσι. Λόγω κάποιας κάκωσης ή κάποιου κεφαλικού. Μπορείς να κάνεις τα πάντα. Δηλαδή, βοηθάει βέβαια και το ότι είναι και το τεφάι εκεί πέρα στην πόλη της Κομωτινής. Οπότε μπορείς να ασχοληθείς και να δεις διάφορα αθλήματα. Σε συνεννόηση πάντα με το σύλλογο. Μπορείς να κάνεις. Εμείς κάναμε κανό, κάναμε υπαρσία. Κάναμε βόλτα με 4x4 στο βουνάκι στη Λαγκάδια. Λοιπόν, βόλτες μέσα στην πόλη. Μπορείς να δεις πως είναι μια προσβάσιμη πόλη, γιατί η Κομωτινή θεωρείται μια από τις πιο προσβάσιμες πόλεις της Ελλάδος. Έχει γίνει πολύ, πολύ καλή δουλειά από το σύλλογο εκεί πέρα. Νομίζω είναι και η top. Είναι top. Ακολουθούν λίγο και τα Τρίκαλα, αλήθεια είναι. Σωστά. Είναι και εγώ την άνετη, προσβάσιμη πόλη και τα Τρίκαλα. Και λίγο η Καρδίτσα. Έρχεται και η Λάρισα από πίσω σιγά-σιγά. Πάμε Λάρισα να προβάλλουμε λίγο Λάρισα. Πάμε Λάρισα. Λάρισα λίγο. Αντικειμενικά. Αντικειμενικά πάντα. Λάρισάρα. Πρώτα. Ωραία. Τι ήθελα να πω. Χρήστο, εντάξει. Κάθω το λίγο. Πώς. Μπάμπη, εντάξει, ε. Ναι, ρε, μια χαρά. Τέλει. Είναι σκοτεινά, Χρήστο. Τώρα έχεις σκοτεινιές λίγο, ναι. Το φως δεν λέει. Ήταν μαλακία, δεν το άνοιξε εξαρτήριζα μαλακά γι' αυτό. Τώρα όταν το ανάβει φαίνεται διάσκομαι. Που είχα ξεστήμη γίνει. Δεν έχει ήλιο, μόνο βροχή έχει τώρα. Είμαστε έτοιμοι. Χρήστο, μιας και μιλάμε για αυτόνομη διαβίωση. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, όταν ήρθες να μείνεις, βρήκες εύκολα σπίτι. Τώρα που ήρθα, έψαχνα για 25 μέρες συνεχόμενα. Είδα άπειρα σπίτια κάθε μέρα, αλλά όλα θα τους έλειπε κάτι. Θα είχαν ένα σκαλοπατάκι στην είσοδο, το σανσέρ θα ήταν στενό, δεν θα χωρούσες. Η διαρρύθμιση θα ήταν χάλια.
Οι πόρτες θα μπορείς να μπεις μέσα στο μπάνιο, το βασικό. Η τουαλέτα μας ενδιαφέρει να μπορείς να μπαίνεις μέσα στο μπάνιο, όχι απλά να τον κοιτάς απ' έξω. Και λες, έχω τουαλέτα. Λοιπόν, αλλά εντάξει, βρήκα. Βέβαια και εντάξει, η περίοδος τώρα είναι, βλέπεις πώς γίνεται, τι γίνεται με όλα τα πράγματα αυτά. Έχουν αυξηθεί, τα πάντα έχουν πάει στο Θεό τα νίκια, οπότε. Ναι, για σένα είναι ένα έξτρα, μια έξτρα δυσκολία η διαρρύθμιση, ναι. Η είσοδος. Για όλους είναι το, η δυσκολία είναι στο κομμάτι το οικονομικό, να βρούμε κάτι στο budget που έχουμε. Ναι. Εμένα είναι και να βρω κάτι στο budget που έχω και να με βολεύει και να έχει έστω μια υποτυπώδη θέση για πάρκινγκ κάπου κοντά, να μην το παρκάρω πάντα 3 τετράγωνα μακριά. Είναι και αυτό ένα κομμάτι. Πού μένεις, σε μέρος που έχει δυσκολία στο πάρκινγκ? Όχι, σε όλα ήμουν πολύ κολόφαρδος. Λοιπόν, μένω Ευκαρπία. Χαλάρα οι δρόμοι, χωρίς κίνηση. Ωραία, και τα λοιπά, τέλεια. Εννοείται. Πάρκινγκ έχω στα 20 μέτρα από το σπίτι μου. Δεν το λέω για σένα τέλεια που είσαι άπειρος. Το λέω τέλεια, γενικά είναι ανθρωπιά αυτό. Από όλους. Ναι, ναι. Εννοείται. Για όλους. Είναι ποιότητα, δηλαδή, ποιότητα ζωής. Δεν θέλω καθόλου το κέντρο, το μισό του κέντρο δεν μου αρέσει. Οπότε, καθόλου. Τιμή μας που ήρθες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, ρε, εσύ, δηλαδή είμαι από τον Οκτώβριο εδώ πέρα, έχει πάει Απριλίος και έχω βγει όλο δύο φορές κιόλας στο κέντρο. Γενικά, το έχεις βαρεθεί και από παλιότερα. Το έχεις ζήσει παλιότερα πιο πολύ. Το έχω ζήσει παλιότερα, ναι, η αλήθεια είναι πιο πολύ. Αλλά πλέον τώρα κοιτάω την ευκολία μου. Ναι, δηλαδή, μου είναι πολύ δύσκολο εμένα τώρα να έρθω με τα μάξι να ψάξω να βρω πάρκινγκ που συνήθως θα είναι κατηλημένα ευτυχώς πολλές φορές από άλλα άτομα με αναπηρία. Οπότε. Κομπλέ, λες, μια χαρά, power, δεν πειράζει και τα βρήκα. Εγώ λέω να πηγαίνει στα πάρκινγκ που είναι πληρωμή και να του λέει: σας παρακαλώ, είμαι ανάπηρος. Βάλτε με τζάμπα. Λυπηθείτε με λίγο, λυπηθείτε με λίγο. Έτσι, να χρησιμοποιήσετε την αναπηρία. Είμαι ήρωας, θέλω να πάω για καφέ. Ναι, ναι. Ωραία, τέλεια. Τώρα στη Θεσσαλονίκη ήρθε τον Οκτώβριο. Ήσουν και πέρυσι όμως. Αφού έπαιζε και στον Άρη. Ερχόμουν από αγώνα σε αγώνα. Σοβαρά. Ναι, και προπονήσεις. Προπονήσεις, τι να πω, με θεωρούσαν τόσο καλό που με δέχτηκαν. Μπράβο, να έρχομαι χωρίς. Τότε με προπονήσεις, φέτος είσαι σίγουρα για την νίκη. Χωρίς εντάξει, δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια. Μ' αρέσει. Και γενικά είμαι άνθρωπος που, αν θα ασχοληθώ με κάτι, θέλω να το κάνω όσο καλύτερα γίνεται. Είμαι ανταγωνιστικός, πολύ ανταγωνιστικός. Οπότε θεωρώ ότι έχω βελτιωθεί αρκετά. Τώρα από εκεί και πέρα είναι στο κομμάτι της ομοσπονδίας, ποιοι θα διαλέξουν κτλ. Μπάμπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά ήταν για σήμερα. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ που δέχτηκες και πάλι να έρθεις. Ωραία κουβεντούλα κάναμε. Και για την κουβεντούλα που είχαμε, σωστά. Ευχαριστούμε τον Χρήστο που ήταν σκηνοθέτης μας και ηχολήπτης. Ευχαριστούμε και τον Νίκο, τον φίλο μας, για την παραχώρηση του χώρου. Έτσι. Τα λέμε σε επόμενο podcast.